Η τηλεόραση μου αρέσει, ο κινηματογράφος μου αρέσει, το θέατρο όχι. Δεν μου αρέσει να πάω, να φτύσω αίμα για όλο το διάστημα των προβών, να έχω άγχος για τη σκηνή και μετά να έρθει ο οποιοσδήποτε αδαΐς, δωρεάν, την πρώτη μέρα είναι η τζαπέ σκηνή που παίζουμε και μετά θα πάει να γράψω άλλο στο κοντό του και το μακρύ του. Τι λες καλέ, ο παπάς. Αυτό δεν είναι θέατρο για μένα. Είχες μια απώλεια το προηγούμενο διάστημα. Έχασες τον πατέρα σου. Έχασα τον μπαμπά μου, η ζωή συνεχίζεται, έτσι είναι παιδιά. Τα γραφόμενα. Ένας φεύγει, ένας έρχεται. Αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η ζωή. Απλά το θέμα είναι ότι σε αυτή τη ζωή εγώ δεν θα έχω να χάσω κανέναν δικό μου. Τι σημαίνει αυτό, έχεις τη μητέρα σου, έχεις τα αδέρφια σου. Μπράβο, άλλοι οι γονείς και άλλο τι θα έφερνα εγώ στον κόσμο. Εγώ είμαι μονάδα, οπότε δεν έχω τύψεις καθόλου. Το γεγονός εννοείς ότι δεν θα έχεις ένα δικό σου παιδί. Αμέ. Αυτό είναι κάτι που σε ενοχλεί, που σε πονάει. Καθόλου, άμα με ενοχλούσε θα ήμουν ο Νταΐς ο Ηρακλής. Και όχι μήνα. Η απώλεια του πατέρα σου κόστησε. Μου κόστησε γιατί μου κόστησε στη μνήμη των παιδικών μου χρόνων. Από τα υπόλοιπα χρόνια όχι. Δεν ήμουν εκεί. Και ό,τι βλέπεις το πονάς. Είμαι τόσο ειλικρινής, τόσο καθαρή με τον εαυτό μου που μπορώ να πω ότι δεν δάκρυσα για τον μπαμπά μου. Δάκρυσα όταν έφυγα από το σπίτι μου. Τότε. Ξέρεις, όταν γυρίσαν τότε και μου είπαν να φύγω από το σπίτι, εκεί εγώ ορφάνεψα ήδη. Και οι αναμνήσεις που έφυγε ο μπαμπάς μου τώρα είναι αυτές που έχω σαν παιδί. Δεν έχω από τα 17 και πέρα. Μέχρι το τέλος της ζωής του, είχες προλάβει να ζήσεις την αποδοχή του. Είχε πάθει αλφχάιμερ και εγκεφαλικό. Πριν συμβεί αυτό? Πριν συμβεί αυτό, θυμάμαι μία φορά στο γάμο του αδερφού μου που ήμουν καλεσμένη, που μου λέει: Κόρη, ψήσιμο ένα καφέ. Κόρη μου, ψήσιμο ένα καφέ. Και εγώ πήγα και τον έψησα, χωρίς να δώσω βάση σε αυτό που είπε. Καμιά φορά αυτά που λες ακούγονται σκληρά και έχω δει και παλιότερες συνεντεύξεις σου. Άρα δεν είμαι ψεύτης άνθρωπος. Αν βλέπεις ότι έχω το συνεχή ρόλο μου στις συνεντεύξεις. Νομίζω πως μόνο σαν ψεύτη δεν μπορεί να σε πει κάποιος. Όχι, είμαι πολύ αληθινή. Όχι, είμαι πολύ αληθινή. Αλλά... Και πάντα μου λέγανε έχεις κάνει αλλαγή φύλου. Όχι, δεν έχω κάνει αλλαγή φύλου. Το έχω πει αυτό. Δεν έχω κάνει αλλαγή φύλου. Να μην μπερδεύονται με τις πλαστικές και με την αλλαγή φύλου. Αλλαγή είναι όλο το περιεχόμενο. Αλλά. Για τα πιο προσωπικά περίπου, όχι, δεν έχω κανένα λίγη φίλου, γιατί όταν με ρωτάνε μου τη δίνει.